Τα τελευταία περίπου 3 χρόνια έχει αλλάξει το gaming. Look, πάντα υπήρχαν τα single player παιχνίδια, δηλαδή αυτά που παίζεις offline μόνο σου, σαν το Uncharted, και υπάρχουν πολλά χρόνια τα online παιχνίδια που παίζεις με άλλους στο internet. Αλλά με την εισαγωγή του PUBG, που δεν ήταν το πρώτο Battle Royale παιχνίδι, αλλά το πρώτο Battle Royale παιχνίδι που έκανε boom. Για όσους δεν ξέρουν, τα Battle Royale παιχνίδια είναι αποκλειστικά online, που είστε 100 άτομα και κερδίζει μόνο ένας. Με την εισαγωγή του PUBG άλλαξε το casual gaming. Μετά βγήκε το Fortnite Battle Royale, επίσης online, και άλλαξε όλη την gaming βιομηχανία. Πού κολλάει όλο αυτό με τον τίτλο του βίντεο? Hold on! Τώρα που είναι όλοι κολλημένοι με τα online παιχνίδια, τα single player παιχνίδια έχουν πέσει πάρα πολύ. Δεν έχουν πεθάνει, αλλά έχουν πέσει πάρα πολύ σε πωλήσεις. Λοιπόν, εγώ πάντα ήμουν λάτρης των single player παιχνιδιών. Μου αρέσει μια καλή ιστορία σε ένα παιχνίδι. Αλλά τώρα τελευταία και εγώ μαζί με όλο τον κόσμο παίζουμε κυρίως online. Παίζω συνέχεια Fortnite. Αυτές τις μέρες έχω κολλήσει με το νέο Call of Duty. Πού και πού παίζω FIFA online. Και όλα αυτά τα τρελά gaming τουρνουά που βλέπεις που δίνουν εκατομμύρια είναι κυρίως με online παιχνίδια. League of Legends, Counter Strike, Overwatch, Fortnite, Apex Legends. Πλα πλα πλου. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα single player παιχνίδια που βγαίνουν τώρα τελευταία να φαίνονται λίγο βαρετά. Τουλάχιστον σε μένα. Όχι όλα. Σα σήμερα θα κάνω κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ σε αυτό το κανάλι. Θα κάνω τσακ παμ reviews. Τρομερά ειλικρινές, πολύ μικρά reviews για κάποια single player παιχνίδια. Που δεν μου συμφέρει γιατί αυτές οι εταιρείες μου στέλνουν αυτά τα single player παιχνίδια με την ελπίδα ότι θα τα παίξω και θα πω καλά λόγια. Αλλά αν ακολουθάτε αυτό το κανάλι, παρατηράτε και μόνοι σας ότι όσο προχωράει ο καιρός, παίζω πιο λίγα καινούρια παιχνίδια. Παλιά, ό,τι έβγαινε καινούριο, το έπαιζα τουλάχιστον μια φορά για να το δούμε. Και αν δεν μου άρεσε και το παιχνίδι, δεν σας το έλεγα. Απλά δεν το ξαναέπαιζα. Αλλά οι αληθινοί μου subscribers ξέρουν ότι τώρα τελευταία έχω γίνει πολύ ειλικρινής και στα αρχίδια μου. Πλέον θα παίζω μόνο αυτά που θέλω να παίζω. Πραγματικά. Οι πιο πολλοί έχουν κάνει τα κανάλια τους Fortnite και Minecraft κανάλια γιατί αυτά θέλουν να παίζουν. Εγώ είμαι μαλάκας. Ναι. Έκανα μια προσπάθεια με το Σώστε το Gaming Video για να αλλάξω λίγο τη γνώμη σας. Και με πουτσογράψαν όλοι. Ειδικά οι άλλοι YouTubers με πουτσογράψαν τελείως. Οι εταιρείες που φτιάχνουν αυτά τα single player παιχνίδια πρέπει να αλλάξουν κάτι. Φαίνεται ότι πλέον δεν βάζουν αγάπη στα παιχνίδια τους. Είναι λίγο βαρετά. Τα μισά είναι τα ίδια απλά με άλλη ιστορία. Κάποια παιχνίδια γαμάνε βέβαια. Αλλά εγώ τώρα θα είμαι τρομερά ειλικρινής για κάποια παιχνίδια που βγήκαν πρόσφατα. Γνώμη μου πάντα. Και PS, κάποια από αυτά τα παιχνίδια έχουν online features, αλλά παίρνουν στην single player κατηγορία. Εάν οι μισές εταιρείες σταματήσουν να μου στέλνουν παιχνίδια μετά από αυτό το βίντεο, δεν πειράζει, δεν παίζω τα μισά που στέλνετε anyway. Ghost Recon Breakpoint. Σκατά! Σκατά παιχνίδι, σκατά! Ubisoft, ντροπή σας! Δεν μου αρέσει που το λέω γιατί μου στείλαν και ένα κουτί γεμάτο Ghost Recon πράγματα και αυτά το έκανα live stream, αλλά σκατά! Ήδη η Ubisoft παραδεχτήκαν ότι είναι λίγο μαλακία. Πώς γίνεται να κάνεις tactical shooter παιχνίδι το 2019, όπου όταν είσαι ξαπλωμένος μπρούμητα στο πάτωμα με το όπλο σου, να μην μπορείς να κινείσαι πλάγια και πρέπει να πηγαίνεις έτσι σαν το σκουλίκι. Και είναι γεμάτο bugs. Bug είναι όταν υπάρχει τεχνικό λάθος στο παιχνίδι που δεν πρέπει να υπάρχει. 3 από τα 10. F*** you. Θα ξαναστραφούμε πίσω στο Ubisoft. WWE 2K20. Σκατά! Μου στείλαν το παιχνίδι και είχα σκοπό να το παίξω στο κανάλι. Και θα είμαι ειλικρινής, το έπαιξα για περίπου ένα λεπτό κυριολεκτικά και το μίσησα αμέσως και το έκανα uninstall. Γενικά δεν είμαι WWE fan, άρα μετράει και αυτό. Αλλά όταν η Sony επιστρέφουν χρήματα πίσω στα άτομα που αγοράσαν το παιχνίδι λόγω των bugs που έχει και αυτό το παιχνίδι, γάμισέ τα. Και δεν το λέω συχνά αυτό. Ευτίζα. Παίζει το WWE να είναι και ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο. Το έκανα install, πήγα να το παίξω λίγο να το μάθω να κάνω gaming βίντεο και καθόμουν εκεί και λέω, βαρέθηκα να παίζω παιχνίδια που δεν θέλω να παίζω. Τα παλιά wrestling παιχνίδια είχαν πλάκα, αλλά όταν προσπαθείς να το κάνεις τόσο ρεαλιστικό που πλέον δεν είναι διασκεδαστικό, γαμώτο. Κάποια παιχνίδια απλά δεν πρέπει να είναι τόσο ρεαλιστικά. Τα παλιά ήταν καλύτερα, 2 από τα 10. F*** you. Days gone.
Έγινε πολύ hype για το Days Gone πριν βγει. Το έπαιξα και εγώ στο κανάλι και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είναι ωραίο τα πρώτα 45 λεπτά και μετά είναι τόσο βαρετό! Θα προτιμούσα να είμαι στη γιαγιά μου στο χωριό Σάββατο βράδυ παρά να παίζω Days Gone. Θα προτιμούσα να είμαι σε κηδεία κάποιου που δεν ξέρω παρά να παίζω Days Gone. Το ίδιο σκατώ με το Ghost Recon, αλλά αντί να σκοτώνει στρατιώτες, σκοτώνει ζόμπι. Κι εγώ βλέπω πολύ τις λεπτομέρειες σε ένα παιχνίδι. Μου αρέσουν πολύ οι ωραίες λεπτομέρειες. Οπότε εξίσου με νευριάζουν πολύ οι απροσεξίες σε ένα παιχνίδι. Και από όλο το παιχνίδι, ξέρεις τι με νευριάσε το πιο πολύ? Το όταν ανοίγεις το φακό σου, ο παίχτης σου δεν φαίνεται να κρατάει καν φακό. Δεν φαίνεται φακός πουθενά πάνω του, απλά εμφανίζεται φως μπροστά του. Σε ένα AAA παιχνίδι, μέχρι και στα φτηνιάρικα δωρεάν τρομακτικά παιχνίδια, όταν ανοίγεις το φακό, φαίνεται να το κρατάς. Δεν ξέρω, αυτή η λεπτομέρεια με νευρίασε αφάνταστα και όχι μόνο εμένα. Γιατί δείχνει πόσο αδιάφοροι είναι οι game designers για αυτό το παιχνίδι. F*** you! 3 από τα 10! Borderlands 3. Δεν με ενδιαφέρει αν σας είπαν ότι το Borderlands 3 είναι καλό παιχνίδι. Δεν είναι! Το έπαιξα σε live stream, το βαρέθηκα πολύ νωρίς. Look, το Borderlands είναι love it or hate it παιχνίδι. Ή το αγαπάς ή το μισείς, σαν την πρώην σου. Έχει συγκεκριμένο style, έχει δικούς του fans. Πολλοί λάτρεψαν το παιχνίδι γιατί είναι μεγάλοι fans του Borderlands 2. Και μέσα στα 7 χρόνια που υπήρχαν μεταξύ του Borderlands 2 και του Borderlands 3, οι διαφορές είναι τόσο ελάχιστες που όταν παίζεις το 3 είναι σαν να παίζεις το 2. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει δικό του ξεχωριστό graphics style το παιχνίδι, ότι είναι καλό. Δεν είναι σκατά. Υπήρχαν ωραίες φάσεις στο παιχνίδι. Έχει καλούτσικο χιούμορ, αλλά εγώ προσωπικά μετά το live stream δεν ήθελα να το ξαναπαίξω. Προτιμώ χίλιες φορές να παίζω online shooters. Ή να πηγαίνω εκκλησία Κυριακή πρωί. 5 από τα 10! Το Borderlands 2 είναι σαν το φραπέ που κάνει η θεία σου όταν πας σπίτι της. Εντάξει, το πίνεις, αλλά καμία σχέση με το φραπέ που πίνεις στο καφέ που είναι υπερτιμημένο, αλλά πάλι το παραγγέλνεις. Γενικά, είναι λες και παλιά οι εταιρείες βάζανε αγάπη στα single player παιχνίδια. Δεν έβγαζαν ένα παιχνίδι μέχρι να είναι σωστό και όπως το ήθελαν οι game developers. Σήμερα, με τα εκατομμύρια που υπάρχουν στην gaming βιομηχανία, οι εταιρείες κλάνουν παιχνίδια. Λένε εντάξει, θα πουλήσει αυτό. Φάγαμε πολλά λεφτά στη διαφήμισή του. Αν θέμε σένα βλέπω, θα σε δούμε και σένα. Έμα σιγά σιγά αντιδράει ο κόσμος. Πόσα μέτρια προσκατά παιχνίδια να βγουν. Πάμε σε single player παιχνίδι που πραγματικά άξιζε. Και καλά θα έκαναν οι άλλοι gaming developers να δουν πως κάνεις ένα τρόμερο single player παιχνίδι. Το τελευταίο God of War. Είχε ωραία ιστορία, ωραία gaming mechanics, δηλαδή ο τρόπος που χειρίζεις τους χαρακτήρες στο παιχνίδι, γαμάτα γραφικά, πολλές λεπτομέρειες, ήταν one shot όλο το παιχνίδι, δηλαδή είχε 0 loading screens και φαίνεται ότι το παιχνίδι έγινε με αγάπη. Ήταν μια γαμάτη εμπειρία, 9,5 από τα 10. Because nothing is perfect. Έτσι πρέπει να είναι τα single player παιχνίδια. Όχι να πετάς μικρές online μαλακίες μέσα στο single player παιχνίδι, Ubisoft, για να έχεις δικαιολογία να βάζεις microtransactions μέσα στο παιχνίδι σου, Ubisoft. Microtransactions είναι το online store που υπάρχει μέσα στο παιχνίδι που σου επιτρέπει να δίνεις αληθινά λεφτά για να αγοράσεις κάποια cosmetics μέσα στο παιχνίδι, σαν ρούχα και γιαγιά ηλίου και μαλακίες, αλλά και όπλα που επηρεάζουν το gameplay. Που είναι άδικο από τη στιγμή που δίνεις 60-70 ευρώ για ένα παιχνίδι, μην μου κρύβεις μαλακίες μέσα στο online store που θα έπρεπε να είναι δωρεάν μέσα στο παιχνίδι που αγόρασα. Πάμε πίσω στο Ubisoft, όπως έλεγα. Όλα τα παιχνίδια τους είναι τα ίδια. Τι εννοώ? Όλα τα παιχνίδια τους είναι ένα open world, δηλαδή πας όπου θέλεις και έχεις main missions και έχεις side missions. Μπορείς να κάνεις hunting για κρέας, να μαζεύεις φυτά για healing. Σιγά σιγά κάνεις upgrade τον παίχτη σου. Τεράστιος χάρτης όπου είναι ελάχιστα τα ενδιαφέρον σημεία. Έχεις διάφορα είδη όπλων και crossbow που δεν χρησιμοποιείς ποτέ. Σας έδειχνα τώρα διαφορετικά παιχνίδια και όλα έμοιαζαν. Και κλάνουν κάθε χρόνο ένα Far Cry, ένα Assassin's Creed, ένα The Division και είναι όλα τα ίδια. Ubisoft, 3,2 από τα 10 σαν εταιρεία. Και έχω προσωπικό θέμα με τη Ubisoft, γιατί το Assassin's Creed ήταν η αγαπημένη μου σειρά παιχνιδιών ever και το έχουν κάνει ακριβώς όπως τα άλλα τους παιχνίδια. Assassin's Creed 1 και 2, 9 από τα 10 αριστουργήματα. Assassin's Creed Odyssey, 4 από τα 10. Γιατί παρόλο που είναι ωραίο παιχνίδι,
δεν είναι Assassin's Creed. Σαν Assassin's Creed παιχνίδι αξίζει ένα 4 από τα 10, γιατί ένιωθα ότι έπαιζα ένα τυπικό RPG. Δεν ένιωθα σαν να ήμουν καθόλου στο Assassin's Creed κόσμο. Το Assassin's Creed 1 και 2 ήταν η εκδρομή που πας με το σχολείο το πρώτο μισάωρο. Τα τελευταία Assassin's Creed είναι η εκδρομή μετά από 5 ώρες που απλά θέλεις να φύγεις και να πάει σπίτι. NBA 2K20, 2 από τα 10, F*** you! Εντάξει, αυτό δεν βασίζεται σε κάτι, απλά μισώ τον μπάσκετ. Δεν είμαι γαμάτος κριτής. Control. Και αυτό ήταν να το παίξω στο gaming κανάλι και το ξεκίνησα λίγο να δω αν αξίζει και το βαρέθηκα πολύ νωρίς. Έχει ωραία γραφικά, αλλά πλέον όλα τα action adventure μοιάζουν. Ψάχνω κάτι διαφορετικό και το control δεν είναι διαφορετικό. Δεν είναι χαλιά! 5,69 από τα 10. Εν τω μεταξύ το έπαιξα μόνο 45 λεπτά. Αλλά αν δεν μπορεί να με τραβήσει τα πρώτα 45 λεπτά, εάν μιλάς με μια γκόμενα που μόλις γνώρισες και για τα πρώτα 45 λεπτά είναι βαρετή και δεν σε ενθουσιάζει, θέλεις να συνεχίζεις να της μιλάς? Nope! Man of Medan. Α, να άλλο ένα παιχνίδι που κάνει κάτι διαφορετικό. Το έπαιξα όλο στο gaming κανάλι. Για όσους δεν το είδαν, είναι τρομακτικό παιχνίδι με γαμάτα γραφικά, όπου προχωράει ανάλογα με τις επιλογές σου. Μπορούν όλοι να πεθάνουν στο παιχνίδι, μπορούν όλοι να ζήσουν. Εξαρτάται από σένα, αυτό μου αρέσει. Το προηγούμενο τους παιχνίδι όμως ήταν καλύτερο. Το Until Dawn. Το Until Dawn παίρνει για μένα ένα 8 από τα 10. Άρα το Man of Medan έναν 7. Αρκετά καλό. Look, το Until Dawn είναι ο παππούς που όταν πας να τον δεις σου δίνει ένα 20 ευρώ, σου λέει και ένα ανέκδοτο. Το Man of Medan είναι ο παππούς που απλά σου λέει ένα ανέκδοτο. Παππού! Κάτι λείπει! Anthem! Σκάτα! Σκάτα! Ξέρεις τι σημαίνει σκάτα? Βλάκα, ξέρεις τι σημαίνει σκάτα? Το Anthem. Δεν θα μιλήσω πολύ για το Anthem γιατί θα νευριάσω. Υποσχέθηκαν πολλά πράγματα για το Anthem που τελικά δεν έγιναν. Αφού είναι published by EA, ό,τι βγαίνει τώρα τελευταία από EA πάει κατά διαόλου. Το Anthem θεωρείται online RPG παιχνίδι. Δεν είναι. Το Anthem ήταν σαν το φίλο σου που σου έλεγε: έλα ρε φίλε, πάμε κάτω απόψε. Θα πάμε σε ένα κλαμπ πολύ γαμάτο. Δεν θα το πιστέψεις, θα περάσεις τέλεια. Και δέχεσαι. Και ανυπομονείς. Και πας στο κλαμπ και τελικά είναι μια τρύπα στη γωνιά όπου ο DJ παίζει trap μουσική από λάπτοπ και δεν έχει κανέναν. Και πλήρωσες 60 ευρώ για να μπεις. Anthem! F*** you! Ένα από τα 10 για μια υπόσχεση που δεν πραγματοποιήθηκε. Και τώρα νιώθω κάποια άτομα να ετοιμάζονται στα σχόλια να πούν κάτι για το Comison 7. Βέβαια, βγήκαν και κάποια ωραία παιχνίδια που προσπάθησαν να κάνουν κάτι το διαφορετικό ή γενικά έχουν ενδιαφέρον. Π.χ. το Sekiro, very nice, A Plague Tale, very nice, Life is Strange 2, very nice, το Death Stranding που δεν βγήκε ακόμα αλλά ξέρω ότι θα γαμάει, very nice. Αλλά βγήκε και το Team Sonic Racing. Sorry εσείς που μου το στείλατε, αλλά σκατά με κότσιρα! Το έπαιξα στο gaming κανάλι, προσπάθησα να μου αρέσει. I tried! Ήθελα να πω καλά λόγια, αλλά υπάρχει ήδη το Mario Kart 8 Deluxe που είναι χίλιες φορές καλύτερο. Το Mario Kart είναι η γαμάτη πίτσα που παραγγέλνεις από την αγαπημένη σου πιτσαρία. Το Sonic Racing είναι η παγωμένη μαλακία που αγοράζεις από την υπεραγορά που πρέπει να βάλεις στο φούρνο και πάντα τρως μόνο τη μισή γιατί δεν συγκρίνεται με κανονική πίτσα. 2,5 από τα 10! Βγήκαν πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν θα πω κάτι για παιχνίδι που δεν έπαιξα καθόλου, θα ήταν άδικο. Αλλά πολλά παιχνίδια δεν με τραβήσαν καν να θέλω να τα παίξω. Έτσι πρέπει όταν έχεις gaming κανάλι στο YouTube. Σαρκασμός! Να μην παίζεις τα μισά παιχνίδια που βγαίνουν. Αλλά αφού δεν με ενδιαφέρουν, τι να κάνω? Θέλετε δηλαδή να παίζω κάτι και να κάνω πως περνάω καλά ενώ δεν περνάω καλά? Και πάμε πίσω σε αυτό που έλεγα στην αρχή του βίντεο. Θεωρώ ότι έχει αλλάξει το gaming. Η νεολαία, οι μικροί, μεγαλώνουν πλέον παίζοντας online με φίλους. Και εμείς οι old school έχουμε βαρεθεί να παίζουμε single player παιχνίδια που δεν προσφέρουν κάτι φρέσκο. Είναι περίεργο γιατί
Όταν παίζεις online παιχνίδι, κάνεις το ίδιο πράγμα συνέχεια για μήνες. Είσαι μέσα στο ίδιο παιχνίδι που κάνει που και που καμιά αλλαγή και προσπαθείς να σκοτώνεις άλλους. Αλλά υπάρχει κάτι μαγικό όταν ξέρεις ότι οι άλλοι στο παιχνίδι είναι αληθινά άτομα σε άλλα μέρη του κόσμου που παίζουν το ίδιο παιχνίδι και προσπαθείτε να σκοτώσετε ο ένας τον άλλον. Παρά να είσαι σε παιχνίδι μόνος σου, όπου οι άλλοι παίχτες είναι AI και άχρηστοι. Οπότε έτσι όπως έχουμε καταντήσει, online gaming 8,5 από τα 10. Single player gaming 6 από τα 10. Sony Anderson 9 από τα 10. Το freestyling του Mad Clip 1 από τα 10. Πείτε μου αν θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο στο gaming κανάλι. Δηλαδή βίντεο που δεν είναι gameplay, αλλά συζητάμε κάτι που έχει σχέση με το gaming ή με τεχνολογία. Σας άρεσε? Δεν σας άρεσε? Εγώ προσωπικά θέλω να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο που δεν είναι gameplay, αλλά συζητάμε κάτι σχετικά με gaming. Πείτε μου στα σχόλια, like please γιατί με βοηθάει, subscribe αν δεν είστε subscribed. Και πατήστε το καμπανάκι, παρακαλώ. Γιατί όταν δεν πατάς το καμπανάκι, το YouTube αποφασίζει ότι όταν βγάζω βίντεο να μην το δουν όλοι. Να μην πάει στο subscription στο άλλο που είναι subscribed. Άρα πρέπει να πατάς το καμπανάκι. Αλλιώς δεν θα δεις το βίντεο. Γιατί το έχουν κάνει έτσι? Nobody knows! YouTube 0,5 από τα 10!